Πατής με πατώ σε η λαϊκή αγορά του Ρεθύμνου που σφίζει από ζωή, όμως οι τσάντες λιγοστές, λιγοστό και το εισόδημα των παραγωγών. Τι κι αν η ποιότητα, η ποικιλία και η φρεσκάδα των ντόπιων προϊόντων παραμένουν σε άριστα επίπεδα, οι επιδόσεις της τοπικής πραγματικής οικονομίας διαγράφουν ακόμα χαμηλές πτήσεις. Χαμηλό το εισόδημα των καταναλωτών, χαμηλό και των μικροπαραγωγών της λαϊκής αγοράς. Ό,τι μας χρειάζεται. Λαϊκή καλά είναι. Όσο μπορώ. Ναι, όχι συχνά. Εντάξει. Τα μπαχαρικά μου αρέσουν πολύ, τα τοπικά προϊόντα, στυριά και ό,τι χρειάζομαι σε λαχανικά. Μόνο τα κάνα μπρόκολο, τέτοια πράγματα τη εποχή. Άμα ξέρει τον παραγωγό που τα παράγει, ξέρει τι παίρνει. Πιο καλά, πιο φρέσκα. Γιαουρτάκια και λίγη φέτα. Τι να πω. Λίγο ακριβά είναι όλα. Ο φακός της Κρήτη TV στην περιπλάνησή του ανά τους παραγωγούς φέρνει στη δημοσιότητα και τον Αντουάν από τη Γαλλία που ήρθε να επισκεφθεί το φίλο του πια τον Γιάννη, από τον οποίο και προμηθεύεται κριτικά αγαθά για να τα διαθέσει στον δικό του πάγκο στη Γαλλία. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με τον Γιάννη και να φέρνω μέρος της παραγωγής του σε ελαιόλαδο στη Γαλλία. Είναι πολύ δημοφιλής η λαϊκής αγορές στη Γαλλία. Η διαφορά είναι ότι εδώ έχετε ακόμα καλοκαιρινά οποροκυπευτικά, ενώ εμείς έχουμε έρθει στα χειμωνιάτικα λάχανα και τις πατάτες. Τα χρώματα είναι διαφορετικά. Les couleurs sont différentes. Στην απέναντι πλευρά και το ζεύγος Φραγκάκη από το φράγμα ποταμόνα Μαρίου που εδώ και 50 χρόνια ανελιπώς δίνουν τον πάγκο τους για να εξασφαλίσουν το μεροκάματο. Με παράπονο διαπιστώνουν ότι πριν λίγα χρόνια κάποιος θα αγόραζε ακόμη και 10 κιλά μήλα σε δύο γεμάτες σακούλες, ενώ τώρα πια από μόλις ένα μήλο για κάθε μέλος της οικογένειας. Όχι, δεν τα βγάζουμε πέρα. Δεν μας φτάνουν τα έξοδα που έχουμε. Μας ζητούν τόσα πολλά. Ενώ παλιά παίρνανε πολλά, μια τζάντα, τρώγανε. Εδώ, ίσως με λίγο πάτε και ο κόσμος και στριμώχνεται πιο πολύ. Πολύχρωμο το ανθρώπινο μοσαϊκό στη λαϊκή αγορά, όμως η κοινή συνισταμένη είναι ότι οι πολίτες θεωρούν ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να αποκατασταθεί η οικονομική ομαλότητα στη χώρα. Λέμε κρίση, αλλά όλα ανεβαίνουν. Δυστυχώς δεν θα αλλάξει τίποτα. Στραβάκια ανάποδα. Όχι, τα ίδια θα είναι. Τουλάχιστον μέχρι να μπούμε σε μια σειρά. Δεν πιστεύω να βγούμε από τα μνημόνια. Αυτά είναι λόγια. Χρεωμένη η Ελλάδα για πάντα.